τα πάνω κάτω φέρνει η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να κατεβάζουν ρολάτα εμπορικά στις 7 το απόγευμα λόγω ενεργειακής κρίσης. Το ενδεχόμενο και μόνο να κλείσουν νωρίτερα οι επιχειρήσεις προκαλεί αντιδράσεις στο Ηράκλειο, όπου όπως επισημαίνεται δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν τόσο μεγάλες αλλαγές. Δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Εμείς δουλεύουμε εδώ, έχουμε μια διαφορετική, ένα διαφορετικότητα εδώ στην Κρήτη. Έχουμε τουρισμό μέχρι και τον Νοέμβριο μήνα. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε τέτοιες διαδικασίες, συμπίεσης ωραρίων κλπ. Αν η κυβέρνηση με διαταγές αποφάσεις να γίνουν τέτοιες μορφές μειώσεις, τότε πρέπει να βοηθηθούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του λιανικού εμπορίου. Το λειτουργικό κόστος και ειδικά το κομμάτι της ενέργειας, μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον να έχει διπλασιαστεί. Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα προκαλούν αναταράξεις στους εμπόρους, που όμως ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να περιορίσουν τα έξοδά τους, σβήνοντας φώτα ή περιορίζοντας τη χρήση κλιματισμού. Οριακά, όταν ένα μαγαζί είναι σε λειτουργία, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μειώσεις το ρεύμα σου. Δηλαδή, τι, θα μπει ο πελάτης μέσα και θα το έχω τα μισά φώτα κλειστά, ή θα τα έχω κλειστά και θα περιμένω τον πελάτη όταν θα μπει να τα ανάβω. Μην γυρίσουμε τώρα σε άλλες εποχές. Αντίθετα, η οικονομία με κάθε τρόπο κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις που επιχειρούν να περιορίσουν και να ανακόψουν το σαρωτικό κύμα ανατιμήσεων και τις καταιγιστικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχω δώσει εντολή στο προσωπικό, μηχανήματα τα οποία δεν είναι για να περιμένουν με κινητήρες ενεργούς, να τα κλείνουμε. Εντάξει, τώρα για το φωτισμό, τι να λέμε, φωτισμό τώρα είναι το λιγότερο. Ακόμα, ναι, ακόμα και τα κλιματιστικά, έτσι τα έχουμε ρυθμίσει, αυτό που κάνουμε και όλοι και ακόμα και στα σπίτια μας. Οι επιχειρήσεις άντεξαν την οικονομική κρίση, την επέλαση της πανδημίας και τώρα καλούνται να ξεπεράσουν ένα νέο εμπόδιο που μπορεί όμως να λάβει τεράστιες διαστάσεις και να οδηγήσει ακόμα και σε λουκέτα. Αυτό που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποιος και πόσο θα μπορέσει να το άντεξει. Ειλικρινά είναι πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά.